Σε τι τιμότητα είναι ο Δήμος της Ιμφαλίας, ενώ σε τη χειμερινή περίοδου ρέματα έχουν καθαριστεί ενώ έχουν εφοδιαστεί με μηχανήματα για να μην υπάρξουν προβλήματα στο Δήμο ούτε με χιόνια ούτε με βροχές. Ο Δήμος είναι σε τιμότητα. Εμείς ήδη έχουμε καθαρίσει και τα ξεροπόταμα, να το πω, και όπου χρειαζόταν στα χωριά και εκεί που είναι τα επικίνδυνα χωριά. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι, πάντα είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε, εμείς σαν Δήμος της Ιμφαλίας, αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μηχανήματα και έχουμε οργανωθεί έτσι που δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε με χιόνι, ούτε με βροχές ή οποιαδήποτε καιρικά φαινόμενα. Πιστεύω είμαστε σε πολύ καλή βάση αυτή τη στιγμή. Για το μουσείο κάτι άλλο έτσι, πρόκειται. Για το μουσείο. Το μουσείο σχεδόν είναι έτοιμο. Λόγω του ότι όλο το Σεπτέμβριο μήνα και από τον Αύγουστο είχαμε βροχές και επειδή έπεσαν και οι εκλογές στην Άμα, πιστεύω εγώ, και θέλαν να κάνουν γένεια με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και γι' αυτό είναι καθυστέρηση. Πιστεύω όμως ότι οι γένεια θα γίνουν, πιστεύω, περίπου το Μάρτιο μήνα με το Μάιο. Συνήθως εκεί πηγαίνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς. Όμως το μουσείο, εάν είναι έτοιμο, μπορεί να ανοίξει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγα τα οποία χρειάζονται μέσα για να ανοίξει. Είναι πάντως ένα στολίδι, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο έγινε στο Δήμο της Ιμφαλίας. Είναι ένα έργο το οποίο στήχησε στα 4 εκατομμύρια, 4.400 περίπου και θα έχει οπωσδήποτε τουριστική έξι να από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ήδη όταν πέρασαν οι δήμαρχοι που είχαν έρθει στο Δήμο Κορινθίων, Ιταλίας, Φιλανδίας και από την Πολωνία, οι οποίοι ήρθαν και το... Πήγαν στο μουσείο ότι το ανοίξαμε. Πράγματι, ας πούμε, είπαν τα καλύτερα λόγια ότι πράγματι λέει είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και λόγω της λίμνης η οποία έχουμε ακριβώς κάτω από το μουσείο, είναι ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο, ας πούμε, και γι' αυτό ονομάστηκε και κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Όχι μόνο, ας πούμε, γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.